Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη. Μείνετε τα επόμενα 20 λεπτά. Συζητάμε για το θέμα των ημερών. Αναφέρομαι βεβαίως στην γρίπη. Ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε. Ποια είναι η έκταση, αν θα πρέπει να μας προβληματίζει και σε ποιο βαθμό. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τις παραμέτρους του θέματος που θα εξετάσουμε απόψε. Να δούμε βεβαίως ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Τα κρούσματα και η αγωνία. Τι πραγματικά συμβαίνει, ποιοι οι κίνδυνοι, ποια τα μέτρα που μπορεί να λάβει ο πληθυσμός, τι γίνεται με τον εμβολιασμό. Ο θάνατος ενός μικρού κοριτσιού και 40 ακόμη θύματα της γρίπης προκαλούν προβληματισμό. Ποιες οι κινήσεις που ενδείκνυται και για ποιους, πώς οι ακραίες αντιδράσεις δεν βοηθούν στη σωστή αντιμετώπιση του ΙΤΑ 1-1. Είναι φέτος αυξημένα μόνο τα κρούσματα της γρίπης ή και τα θανατηφόρα περιστατικά. Τι λένε οι αριθμοί, γιατί οι επιστήμονες συστήνουν ψυχραιμία και τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Τι προβλέπετε για τα σχολεία, τι θεωρείτε απαραίτητο να γίνει για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη γρίπη ή τα 1-1, τα δεδομένα, τα κρούσματα, τα θύματα, αλλά και τα μέτρα προστασίας. Συζητούν ο Μανώλης Λουμπούνης, γιατρός Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, ο Αριστοτέλης Σκουντάκης, γραμματέας Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, παρεμβαίνει ο Μανώλης Γαλανάκης, παιδίατρος, λοιμοξιολόγος, διευθυντής παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε απόψε εδώ. Έχω την εντύπωση ότι ένα παρόμοιο πάνελ είχαμε στήσει και την προηγούμενη φορά σε σχέση με το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Και έχω την εντύπωση ότι δίδονται οι απαντήσεις σε εκείνο το θέμα με τον πιο ηχηρό τρόπο, με δεδομένη την έξαρση και πάλι της γρίπης, τα φαινόμενα που έχουμε, τα κρούσματα και δυστυχώς τα θανατηφόρα περιστατικά. Θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Καλνάκη, μας κάνει την τιμή και βρίσκεται απόψε μαζί μας από το γραφείο του. Έχω την εντύπωση ότι προηγήθηκαν δύσκολες μέρες, κύριε Καλνάκη, και νομίζω ότι έπονται και δύσκολες μέρες μέχρι να καταλάβει ο κόσμος αν πρέπει να ανησυχεί, πόσο πρέπει να ανησυχεί και κυρίως να μην μπερδεύεται και να μην προχωρά σε ακρότητες. Ναι, είναι αλήθεια. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η γρίπη, είναι όλος αυτοί οι μήνες για μας είναι δύσκολοι μήνες. Τον Ιανουάριο στο Πάσχα είναι δύσκολοι μήνες. Είναι όλες αυτές οι ιώσεις. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Θα ήθελα όμως να έχω την δική σας εικόνα σε σχέση με το πώς κυλάει αυτή η περίοδος. Αν τα κρούσματα της γρίπης φέτος είναι αυξημένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αν επειδή το γνωρίζουμε ότι είναι αυξημένο από τις προηγούμενες ημέρες που σας ακούσαμε να το λέτε, δεν είναι μόνο τα κρούσματα, αλλά είναι και τα θανατηφόρα περιστατικά και γενικότερα τι συμβουλεύετε τον κόσμο. Τα κρούσματα είναι πολλά φέτος, αλήθεια. Έχω μια εντύπωση, αλλά δεν είναι ακόμα κάτι το επίσημο, ότι μάλλον είναι λιγότερα όσο περνούν οι μέρες, αλλά αυτό είναι βιαστικό ακόμα. Mm-hmm. Θεωρητικά αυτή η επιδημία, αυτή η έξαρση θα πάει ως τέλη του Φεβρουαρίου, η αιχμή της. Μετά το Μάρτιο θα πέφτει σιγά-σιγά. Νομίζω ότι κοπάζει ήδη, αλλά αυτό ξαναλέω είναι λίγο εμπειρικό, δεν έχω ακόμα δεδομένα σίγουρα. Είχαμε πολλά παιδιά φέτος, είχαμε πολλούς ασθενείς φέτος. Κάθε χρονιά έχουμε. Mm-hmm. Πέρυσι ήταν ένα στέλεχος Β που ήταν κάπως υπιότερο στις εκδηλώσεις. Φέτος είναι στέλεχος Α, από το ΙΤΑ 1-1 που λέτε, mm-hmm. που είναι πιο βαρύ στέλεχος και μας απασχολεί περισσότερο. Άρα έχουν πολλά παιδιά και στο σπίτι και στα ιατρία και στο νοσοκομείο. Νοσηλεύουμε παιδιά. Καμιά φορά την περνούν βαριά, αυτό το ξέρουμε. Αυτό το στέλεχος είναι βαρύ στέλεχος. Το περιμένουμε δηλαδή ότι θα έχουμε πιο σοβαρές εκδηλώσεις. Ειδικά όχι η γρίπη καθ' αυτή και η γρίπη σαν ιός είναι δύσκολος ιός, κάνει βαριά εικόνα, το ξέρουμε όλοι που έχουν περάσει αυτές τις κομμάρες, αυτή την κακή την ίωση που λέμε. Όμως αν έχει μια επιλίμωξη που συμβαίνει συχνά με τη γρίπη από άλλο μικρόβιο, πνευμονιόκος, σταφυλόκος, στρεπτόκος καμιά φορά, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα και τότε πια ο άνθρωπος κινδυνεύει. Αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τις ευπαθείς ομάδες, κύριε Γαλανάκη, και σε ένα υγιή οργανισμό, εάν αυτά συνυπάρξουν, το ίδιο επικίνδυνο είναι το αποτέλεσμα, έτσι. Απλά είναι λίγο πιο σύνηθες σε ασθενείς οργανισμούς. Αυτό που λέτε είναι βέβαιο, ότι καθόλου υγιείς άνθρωποι μπορούν να περάσουν πάρα πολύ σοβαρές εκδηλώσεις της γρίπης, ειδικά αν έχει κάνει πλοκές. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς δηλαδή ευπαθής ομάδα ή να είναι ανοσό, ανεπαρκής. Ακόμα και ένας εντελώς υγιής άνθρωπος, γερός κατά τα άλλα, μπορεί να νοσήσει έτσι βαριά από την γρίπη μαζί με τις επιλιμώξεις που κάνει. Mm-hmm.
Τι να σας πω, να κάνουμε λίγο ιστορία μόνο, γιατί θα μας βάλει τα πράγματα στη θέση του. Το 1918, τη μεγάλη επιδημία της γρίπης που είχαμε τότε, ήταν πάλι ο ίδιος ιός τύπου Α. Είχε προηγηθεί ένας πόλεμος 5 χρόνια στην Ευρώπη, ο μεγάλος πόλεμος που λέμε, σε όλο τον κόσμο. Παγκόσμιος πόλεμος ο πρώτος. Σκότωσε ο κόσμος, θυμάστε, από τα χαρακόμματα του Βελγίου μέχρι εμάς το Καϊμακθαλάν. Όλος ο κόσμος, παγκόσμια σύραξη. Μετά από τον πόλεμο ήρθε η γρίπη, σε ένα χρόνο σκότωσε πιο πολλούς από ότι όλος ο πόλεμος. Ήταν γεροί άνθρωποι, ήταν υγιείς άνθρωποι αυτοί. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς κατασταλμένος. Στην Κρήτη, μάλιστα, είχαν πάρα πολλά τότε κρούσματα. Θέλω να πω ότι η γρίπη χτυπάει πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε χειμώνα έχουμε μια έξαρση. Αν είναι κακός ο ιός, θα έχουμε μια βαριά πορεία. Αν είναι πιο ελαφρύς ο ιός, θα έχουμε λιγότερα κρούσματα. Είναι όμως ετήσιο, το περιμένουμε φαινόμενο αυτούς τους μήνες. Φέτος, ειδικά, ο ιός είναι και ο πιο δύστροφος και έχουν πιο πολλές εκδηλώσεις. Δεν είναι όμως αυτό που λέτε είναι σωστό, δεν αφορά μόνο τους πάρα πολύ ευπαθείς, αφορά και τους γερούς. Σωστά. Ενώ υπό προϋποθέσεις, κύριε Γαλανάκη, αυτό θα έπρεπε να σημάνει ένα γερμό και να ανησυχήσει κόσμο, σας βλέπω τα τελευταία 24 ώρα, εξ αρχής σας βλέπω και είσαστε πάρα πολύ αισιόδοξος, να το πω. Ζητάτε από τον κόσμο να μην είναι τόσο πολύ υποψιασμένος και ακραίος στις αντιδράσεις. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, οι άνθρωποι υγιείς, εκείνο που μπορούν να κάνουν να τηρούν με πιστότητα τα μέτρα αυτοπροστασίας. Και ότι αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι πολύ σημαντικό, ούτως ώστε ένας άνθρωπος να αποφύγει να νοσήσει. Ναι, η γρήπη έχει ψηλή μεταδοτικότητα, ψηλή μολυσματικότητα, μεταδοτικότητα, αλλά χρειάζεται, αν δηλαδή κανείς προσέχει, μπορεί να την αποφύγει. Είναι η μάσκα που βλέπετε φορούν πολύ, καλά κάνουν, αναπνευστικός ιός είναι. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ξεχασμένο λίγο, είναι ότι η καθαριότητα στα χέρια μας. Ο ιός κολλάει πάρα πολύ από τα χέρια μας. Δηλαδή αυτό το συχνό πλύσιμο, η αποφυγή να έχουμε να αγκαλίτσες στα παιδιά στα νηπιαγωγεία, αν μπορούν τα παιδιά να μην έχουν αγκαλίτσες σε βάση περιπτώσει. Είναι σημαντικό. Δεν είναι μόνο το αναπνευστικό μας, είναι τα χέρια μας που είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος. Αν τα βάζουμε στη μύτη μας, στα μάτια μας, στο στόμα μας. Γενικώς τα δάχτυλα μας να προσέχουν πάρα πολύ καθαριότητα, μια μάσκα και νομίζω κανείς μπορεί να το ξεπεράσει έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο πια, ας πούμε, ο ιός. Να μην μπορούμε να γλιτώσουμε, μπορούμε να πάρουμε πολλά μέτρα για πρόληψη. Και κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Γαλανάκη, είναι για παιδιά τα οποία δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Εσείς συνιστάτε τον εμβολιασμό, σε ποιες περιπτώσεις και αν κάποια παιδιά θα έπρεπε να εμβολιαστούν, αν τα καλύπτει τώρα αν θα γίνει το εμβόλιο. Ναι, είναι δύο ερωτήματα να τα ξεκαθαρίσουμε. Στο ευρωπαϊκό, το ελληνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, που είναι και ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δηλαδή, είναι ότι το κάνει μόνο η Ελλάδα, επειδή ξέρω εγώ, δεν ξέρει τι γίνεται. Όχι, η Ευρώπη λίγο πολύ έτσι κάνει. Εμβολιάζει μόνο τις πολύ ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Που σημαίνει ουσιαστικά αυτοί που έχουν κάτι χρόνια. Τα παιδιά με άσθημα, τα παιδιά με καρδιοπάθεια, τα παιδιά με διαβήτη, για παράδειγμα. Τα παιδιά με άνσον επάρκεια, ναι. Όχι όλα τα παιδιά. Τα πιο πολλά παιδιά θα την περάσουν ήπια. Όχι πάντα. Μερικά παιδιά θα νοσήσουν σοβαρά. Το ξέρουμε. Αλλά στο ζήγισμα, ξέρετε, να εμβολιάζουμε πολύ κόσμο ή να έχουμε μάλλον σοβαρές εκλογές σε λίγους ανθρώπους, αποφασίζουν οι επιτροπές στην Ευρώπη ότι να εμβολιάζουμε τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Στην Αμερική εμβολιάζουν όλα τα παιδιά. Είναι άλλη προσέγγιση. Δεν ξέρω αν είναι σωστότερη. Νομίζω ότι η δική μας ευρωπαϊκή έχει μια πολύ καλή λογική. Σίγουρα όμως. Το βέβαιο είναι να μην μείνει αυτή η εντύπωση. Δεν είναι ελληνική αυτή η άποψη. Είναι μια ευρωπαϊκή άποψη να εμβολιάζουμε τις πολύ ευπαθείς ομάδες και μόνο αυτές. Τώρα, αν οι γονείς θέλουν στα παιδιά τα κατά τα άλλα υγιή παιδιά που έχουν να τα εμβολιάσουν για να είναι ίση, να μην περάσουν τα παιδιά γρήπη, είναι μια βαριά ίωση, να το κάνουν ελεύθερα. Δεν υπάρχει κάτι κακό με το εμβόλιο, δηλαδή επικίνδυνο εμβόλιο αυτό της γρήπης. Να το κάνουν ελεύθερα. Αλλά σε θέματα πολιτικής δημόσιας, νομίζω εμβολιάζουμε τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Το δεύτερο ερώτημα που κάνατε για το αν τώρα αξίζει τον κόπο, ναι, οι οδηγίες είναι σαφείς, όσο χειροκρατάει η επιδημία, καλά να εμβολιαζόμαστε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το εμβόλιο για να δουλέψει χρειάζεται κάποιες μέρες. Κάνα δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες ενδεχομένως. Άρα τώρα είναι αργά. Έπρεπε να γίνει τον Νοέμβριο πέρυσι. Τώρα θα πείτε καλή αργά παρά ποτέ. Ναι, ας το κάνουν τώρα το εμβόλιο. Άρα λοιπόν, οι ευπαθείς ομάδες σίγουρα δεν είναι τώρα αργά. Ας γίνει το εμβόλιο τώρα, αν και κάπως έχουν καθυστερήσει τώρα για να το κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Γαλανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαίρομαι που είστε αισιόδοξος. Χαίρομαι που τα στοιχεία σας σε πρώτη τουλάχιστον φάση λένε ότι πάμε μια πιο ομαλή ροή προς την εξασθένιση των περιστατικών. Σας ευχαριστώ θερμά.
Κάναμε μια μακρά εισαγωγή. Έχω την εντύπωση όμως ότι όποιος χτίζει σε αυτή τη συζήτηση, με βάση να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος ορθά, μακριά από ακρότητες, βοηθάει στο να μπορούν με ισορροπία και γνώση να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα και την έξαρση της γρίπης. Γονείς για τα παιδιά τους, ενήλικες για τους ίδιους, υπερήλικες επίσης για τους ίδιους. Τι λέτε, κύριε Λουμπονή? Σίγουρα τίποτα δεν είναι περιττό. Ναι. Όπως τόνισε και ο κύριος Γαλανάκης, ένα μεγάλο κομμάτι των κρουσμάτων, μερικοί μιλάνε για το 50%, μπορεί να προληφθεί απλά με τα ατομικά μέτρα υγιεινής. Αυτό που είπε για τα χέρια, η αποφυγή των κοινών αντικειμένων μέσα στο σπίτι. Έφερα για παράδειγμα χθες σε μια συζήτηση που είχαμε εδώ στο κανάλι σας, ότι δεν νοείται σήμερα κάποιος να έχει μια κοινή πετσέτα με κάποιον άλλον. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Καθένας πρέπει να έχει τη δική του, να την παίρνει στο μαξιλάρι του, ώστε να απομονώνεται σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αν κάνουμε σωστά όλες αυτές τις οδηγίες, πλύνουμε συχνά τα χέρια μας, έχουμε αντισηπτικά στη δουλειά μας, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Δεν μιλάω, ας πούμε, έναν άνθρωπο που είναι 6 ώρες, 7 ώρες σε ένα γραφείο. Παράδειγμα, εγώ φέρνω ως παράδειγμα τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί για μένα έπρεπε να είναι στην ομάδα εμβολιασμού. Διότι κάθε μέρα βλέπουν. Τα παιδιά. Όχι μόνο τα παιδιά της τάξης τους, και ιδιαίτερα των χαμηλών τάξεων νηπιαγωγία. Που τα μέτρα αυτοπροστασίας δεν μπορούν να τηρηθούν. Για μένα είναι, ας πούμε, ομάδα κινδύνου. Με την έννοια, μπορεί να είναι υγιέστατοι άνθρωποι, αλλά ξέρουμε, έχει παγιωθεί αυτή η πληροφορία, ότι δυστυχώς ο ιός μπορεί να επιλέξει κάποιον και να τον βάλει στην ομάδα. Σας έχω και ένα πιο δύσκολο ερώτημα αργότερα. Αν και οι υγειονομικοί είναι σε αυτές τις περιπτώσεις και αν τηρείτε. Κύριε Σκουντάκη, εξαντλήθηκαν τα εμβόλια, νομίζω, μετά τα πρώτα θανατηφόρα κρούσματα, έτσι? Ναι. Και φέτος. Το εξαντλήθηκαν, θα με επιτρέψετε λίγο να το. Εξειδικεύσετε και να το αναλύσετε. Να το εξηγήσω και ίσως λίγο να το αλλάξω. Γιατί να το αλλάξετε όσο θέλετε, αν ανταποκρίνετε σε αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα. Έχουν παραγγελθεί από τα ιδιωτικά φαρμακεία από τον Σεπτέμβρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε μια παραγγελία η οποία ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 20% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Έγινε με τη λογική ότι έπρεπε να καλύψουμε φέτος πολύ περισσότερα περιστατικά. Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο μέρος ποσοστό αυτών των εμβολίων έγιναν όντως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, οπότε καλύψαμε τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τις ευπαθείς ομάδες. Και ήταν λογικό να εξαντληθούν. Δεν μπορούμε να πάρουμε εμβόλια και για τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων που ίσως θελήσουν ή ίσως επηρεαστούν κάποια στιγμή και νομίσουν ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Το εμβόλιο γίνεται Οκτώβρη, Νοέμβρη, το αργότερο, γιατί έτσι το λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες και για να είμαστε καλυμμένοι αυτή την εποχή που έχουμε την έξαρση της γρίπης. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Σκουντάκη, βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχουν επιστήμονες που λένε ότι με δεδομένο ότι έχουμε και ένα επικίνδυνο πλέον στέλεχος, το στέλεχος Α, της γρίπης Ι1Ν1, ζητούν από τον κόσμο, όσοι έχουν απομείνει και έχουν προβλήματα υγείας, να το κάνουν το εμβόλιο, όσοι θέλουν και προληπτικά να το κάνουν. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να εμβολιαστεί? Υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο? Αυτή τη στιγμή όχι. Είναι όχι. Απίθανο κάποιος να βρει εμβόλιο στα ιδιωτικά φαρμακεία, γιατί όπως σας εξήγησα, το 99% των εμβολίων εξαντληθήκαν από τον Νοέμβριο. Ό,τι έχει απομείνει είναι πάρα πολύ λίγα. Αυτή τη στιγμή όμως έχω την πληροφόρηση ότι ο ΙΦΕΤ είναι μια κρατική υπηρεσία η οποία κάνει εισαγωγές φαρμάκων. Έχει προετοιμαστεί και πρόκειται να εισάγει περίπου 50.000 δόσεις εμβολίων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστούν εν τέλει όλα αυτά τα εμβόλια, γιατί μόλις σκοπάσει όλη αυτή η ιστορία, πάλι θα πέσουμε στην ραστόνη και στην όλο αυτό το χαδερφισμό που έχουμε πολλές φορές εμείς οι Έλληνες. Μόλις περάσει η σύγχυση αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ίσως επανέλθουμε πάλι στο «δεν βαριέσαι, δεν κάνω τώρα τίποτα». Για μένα αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να τηρούνται, όπως είπε και ο κύριος Γαλανάκης και ο κύριος Λουμπούνης, τα πολύ βασικά μέτρα προσωπικής υγιεινής. Το εμβόλιο ας το κάνουν κάποιοι άνθρωποι που είναι στις ευπαθείς ομάδες και για κάποιο λόγο δεν το είχαν κάνει μέχρι σήμερα. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι θα τους προστατεύσει τις αμέσως επόμενες 20 μέρες. Αυτό πρέπει να μην γίνει παγίδα και να νομίσουμε κάποιοι ότι επειδή κάναμε το εμβόλιο είμαστε προστατευμένοι. Καλυμμένοι. Δεν είμαστε. Θα χρειαστούν 3 εβδομάδες περίπου για να μας καλύψει. Επομένως, το επόμενο χρονικό διάστημα που θα συνεχίσει αυτή η έξαρση της γρίπης είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε τα βασικά μέτρα προστασίας της υγείας μας και να μην τα υποτιμούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα υποτιμούμε, κύριε Σκουντάκη? Νομίζω πως ναι. Κάπου άκουγα τις προηγούμενες ημέρες για το ότι αυτή την περίοδο δεν έχουμε, ας πούμε, αύξηση στην πώληση των αντισηπτικών.
που θα περίμενε κάποιος ότι η πρώτη αντίδραση της μητέρας, του πατέρα, του θείου, της θείας, τουλάχιστον προς ένα παιδί στο σχολείο, είναι ένα αντισηπτικό μαζί μέσα στη σχολική του τσάντα. Ή του εργαζόμενου. Ή της νοικοκυράς που είναι στο σπίτι και συναναστρέφεται, πάει στη γειτονιά, βγαίνει έξω κλπ. Το επιβεβαιώνεται αυτό? Δεν εμφανίστηκε δηλαδή κάποια έτσι αύξηση στην πώληση των αντισηπτικών? Υπάρχει μια ζήτηση η οποία δεν είναι όμως και πάρα πολύ μεγάλη, μπορώ να πω, όσον αφορά τις υπόλοιπες περιόδους του χρόνου. Κύριε Λουμπούνη, εσείς το ξέρετε ότι σε πολλά δημοτικά σχολεία δεν υπάρχει στις τουαλέτες κρεμοσάπουνο. Διότι τα παιδιά αρκετά συχνά παίζουν με το κρεμοσάπουνο και τα χαρτιά. Και αυτό αποτέλεσε ένα ισχυρό άλοθη για τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς να αποσύρουν τα κρεμοσάπουνα μέσα από τα σχολεία. Και πώς τα παιδιά θα αυτοπροστατευτούν μέσα στο σχολείο όταν είναι 300 παιδιά, 200 παιδιά, 400 παιδιά μέσα σε μια σχολική αυλή και παίζουν και δεν μπορούν να πάνε στην τουαλέτα και να πληθούν? Κοιτάξτε, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά το καλύτερο πράγμα αντισηψίας στα χέρια είναι το πλύσιμο με το κοινό σαπούνι και το καλό ξέπλυμα και στέγνωμα με χαρτί μιας χρήσεως, όχι πετσέτες. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς το λέω που σας θέτω το ερώτημα. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να συμβαίνει και ειδικά σε σχολεία και ειδικά σε σχολεία μικρών ηλικιών. Έτσι, που δεν είναι, το παιδί δεν καταλαβαίνει, δεν είναι εύκολο να του δώσει αντισηπτικό, να το έχει στην τσέπη, θα το ξεχάσει, θα παίξει, θα του χυθεί, δεν ξέρω τι. Το βασικό είναι να γίνει, να παγιωθεί στους δασκάλους. Τα παιδιά κάθε τρεις και λίγο, στην κυριολεξία, πρέπει να πηγαίνουν να τους πλύνουν τα χέρια. Μιλάω με δασκάλους και νηπιαγωγούς, μου διαβεβαιώνουν ότι το κάνουν. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να παγιωθεί σε όλους, αλλά είναι το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Και κάτι άλλο. Να σταματήσει επιτέλους αυτό, το έχω το δικό μου ποτηράκι που το κρατώ και το πάω σπίτι, το ξαναφέρνω. Ποτηράκια μιας χρήσεως, χαρτομάντιλα τα οποία πετάμε σε ένα ειδικό σάκο που είναι στην άκρη μακριά, να μην μπορούν να το φτάσουν τα παιδιά, να πηγαίνουν μαζί με τα δασκάλα να το πετάνε, αλλά να μην μπορούν να το φτάσουν να το αναποδογυρίσουν κάτι, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται, ένα παιδί αρχίζει να παίζει με τη σακούλα, με τα άχρηστα που είχαμε πετάξει όλοι οι υπόλοιποι. Επιμένω όμως εγώ και μάλιστα σε μια συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γαλανάκη, σε ένα παρασκήνιο, ας το πούμε έτσι, ελπίζουμε και θέλουμε του χρόνου να διευρυνθεί η ομάδα των εμβολιασμένων. Αυτό και ακριβώς πιστεύω, είναι από ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες πιστεύω, του πληθυσμού. Πιστεύω, προσέξτε να σας πω, αυτή τη στιγμή στις οδηγίες που πρέπει περιλαμβάνονται οι κλειστές ομάδες πληθυσμού. Παραδείγματος χάρη είναι ορφανοτροφία, οικοτροφία, γυροκομεία, άνθρωποι, στρατώνες. Λέει μάλιστα συγκεκριμένα το Κέλπνο ότι οι νεοσύλλεκτοι πρέπει να πάνε εμβολιασμένοι να παρουσιαστούν. Το λέει συγκεκριμένα. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Με ένα νηπιαγωγείο που τα παιδιά μένουν 8 ώρες την ημέρα μαζί και βρίθει ο χώρος από ιούς, γιατί ξέρετε, αν ένα παιδάκι έχει ιό, θα τον πάρουν 10 άλλα στατιστικά. Υπόψη δε, παρένθεση, ότι αυτή τη στιγμή, κατ' εκτίμηση λοιμοξιολόγου του νοσοκομείου παιδών που μίλησα χθες, που είναι επιδημιολόγος και οι επιδημιολόγοι ξέρουν από τα στοιχεία και τα κρούσματα που δηλώνονται, πάνω κάτω υποθέτουν πόσο είναι το ποσοστό που νοσεί αυτή τη στιγμή, που δεν τους βλέπουν όμως. Είναι στο σπίτι τους. Δεν πάνε στο νοσοκομείο. Νοσεί λοιπόν περίπου το 15 ίσως και παραπάνω από αυτό το ποσοστό του πληθυσμού. Του πληθυσμού, του συνολικού πληθυσμού. Από αυτά τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι περίπου τα 2 με 3 πέμπτα. Ευτυχώς φαίνεται ότι τις μέρες της κορύφωσης τις περάσαμε. Ήταν ίσως η προηγούμενη εβδομάδα. Ίσως, όπως είπε και ο κύριος Γαλανάκης, αρχίσουμε να έχουμε από εδώ και πέρα ένα φθήνοντα ρυθμό. Γι' αυτό και ο εμβολιασμός, πιστεύω, προσωπική μου άποψη, ο εμβολιασμός της ηλικίας από την ημέρα που πάει το παιδί στο παιδικό μέχρι και την πρώτη τάξη του δημοτικού, που είναι στα 8, είναι με ένα πολύ καλό μέτρο για τα επόμενα χρόνια να ανακόψουμε το μεγάλο κύμα των κρουσμάτων της γρίπης. Εγώ πιστεύω προσωπική μου άποψη ότι θα έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το μόνο που μένει είναι να πιστεί η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να ομονοήσει, να συμφωνήσουν πάνω σε αυτό και να το προτείνουν. Αν προταθεί, να θα γίνει. Να διευρυνθεί, λέτε. Αν προταθεί, θα γίνει. Γιατί δεν είναι κάποιο τεράστιο κόστος. Είναι, ας πούμε, παράδειγμα, 500.000 δόσεις επιπλέον. Θέλω να πιστεύω, όπως είπε ο κ. Κουντάκης, φέτος πήρανε 2.250.000 περίπου. Θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα παραγγείλουν, ας πούμε, 4 εκατομμύρια. Ώστε, ακόμα κι αν έχουμε ξαφνική ζήτηση όπως τώρα, να μπορούμε να υπερκαλύψουμε αυτή την ξαφνική ζήτηση και να μην περιμένουμε να εισάγουμε. Και άμα δεν έχουμε θανατηφόρο, θα μας μένουν στις αποθήκες. Που είναι περσινά. Δεν πειράζει, ακούστε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά θα πρέπει κι εμείς να κινητοποιηθούμε και να προλαμβάνουμε αντί να αντιμετωπίζουμε. Ακούστε, το οικονομικό κόστος. Μιας επιδημίας ή ανθρώπων που μπαίνουν στις μονάδες
ή ανθρώπων που ζητάνε υψηλού επίπεδου και ακριβές υπηρεσίες υγείας είναι πολύ περισσότερο από το κόστος των εμβολίων. Σωστά. Είναι, αυτό το πράγμα είναι αστείο να το λέμε ότι τα εμβόλια κοστίζουν. Δεν κοστίζουν, είναι φτηνά. Είναι φτηνότατα γιατί προφυλάσσουν από πολύ ακριβότερα πράγματα. Να τα κάναμε κιόλας. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι η απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Σωστά. Να δώσω, μου επιτρέπετε να δώσω μια μικρή πληροφορία που είναι, ας πούμε, τελευταία στιγμή. Υπάρχει κάποιες έρευνες αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, που λένε ότι υπάρχει ένα γονιδιακό υπόστρωμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους που ανοιχνεύεται, δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να πούμε ότι εσύ και εσύ και εσύ, που λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αντιδράσουν πολύ περισσότερο και πολύ εντονότερα στον ιό της γρίπης. Υπάρχει δηλαδή μια συγγένεια με κάποιο γονιδιακό υπόστρωμα και του ιού της γρίπης. Έχει βρεθεί κάποιες ενδείξεις και προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πιθανώς μελλοντικά να μπορείς να κάνεις ένα γενετικό τεστ ή κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα για το απότερο μέλλον. Και να διαμορφώσεις και μια νέα και να ξέρεις κατηγορία μέσα στις λίστες των ευπαθών ομάδων. Ώστε να είσαι, μπράβο, να διευρυνθεί η ομάδα των ευπαθών, γιατί το μεγάλο πρόβλημα με τη γρήπη είναι ότι μπορεί να είναι ένας υγιέστατος και να φτάσει μέχρι τη μονάδα για να πληθεί η ζωή του. Σωστά. Κύριε Σκουτάκη, για να ολοκληρώνουμε. Εσείς στο φαρμακείο τι συναντάτε καθημερινά και τι προτείνετε στον κόσμο? Κοιτάξτε, τώρα λόγω όλου του θορύβου που έχει δημιουργηθεί, ο κόσμος είναι ανήσυχος και έρχεται στο φαρμακείο και για πληροφορίες και για εμβόλια. Δυστυχώς εμβόλια δεν έχουμε. Πληροφορίες όμως ευτυχώς έχουμε άπειρες και έχουμε όλη την καλή διάθεση να ενημερώσουμε. Η πληροφόρηση και η σωστή ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι το όπλο που έχουμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουμε σωστά όλη αυτή την κατάσταση. Εμβόλια, μακάρι να έρθουν αυτά όπως σας είπα πριν, οπότε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε έστω και αργά κάποια ομάδα πληθυσμού. Πρέπει να είναι όλοι ψύχρεμοι. Καταλαβαίνω ότι έγιναν κάποια περιστατικά τα οποία μας ανησύχησαν όλους, όπως με στεναχώρησαν, δεν το συζητώ. Με τα παιδιά. Όμως είναι κάτι που συμβαίνει δυστυχώς κάθε χρόνο. Η γρίπη κάθε χρόνο από Γενάρη μέχρι Απρίλη κάνει μια έξαρση, αφήνει θύματα, αφήνει και μεγάλους και μικρούς δυστυχώς πίσω της. Εμείς πρέπει να γίνουμε λίγο σοφότεροι από κάθε περίοδο που περνάει και να μπορέσουμε του χρόνου, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πλέον να είμαστε πιο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε το επόμενο, την επόμενη επιδημία γρίπης. Σίγουρα δεν τα ξέρουμε όλα, δεν είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τους πάντες 100%, αλλά έχουμε και τη γνώση και τα μέσα, τα εμβόλια και την εμπειρία, πια. Και την εμπειρία για να βοηθήσουμε τον κόσμο να περάσουμε όλη αυτή την κατάσταση με τα λιγότερα δυνατά θύματα. Πρέπει να ενημερωνόμαστε σωστά. Είναι το νούμερο ένα που θέλω αυτή τη στιγμή ο κόσμος να προσέξει, να απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας, γιατρούς ή φαρμακοποιούς ή νοσηλευτές. Λίγο πιο φιλτραρισμένη πληροφόρηση από το ίντερνετ ή από οπουδήποτε αλλού, γιατί δυστυχώς διαδίδονται πάρα πολλά. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σκουντάκη. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Ορθά το βάζετε στην κουβέντα μας. Επειδή όμως βρισκόμαστε προς το τέλος, θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Επειδή ο κύριος Σκουντάκης είπε ότι πρέπει να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά, τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που κάποιος ζητάει την άποψη ενός γιατρού, ο γιατρός λέει μην κάνεις το εμβόλιο. Όπως επίσης βλέπουμε μεγάλες ομάδες υγειονομικών να μην εμβολιάζονται και είναι εργαζόμενοι μέσα σε νοσοκομεία. Ένα σύντομο παρακαλώ σχόλιο. Δεσμεύομαι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναδείξουμε. Καταρχήν, φέτος ο εμβολιασμός των υγειονομικών πάει σημαντικά καλύτερα, μέχρι και διπλασιάστηκε, ειδικά στο Βενιζέλιο. Ανακοινώθηκε χθες από τον κύριο Δημητρακόπουλο ότι είναι διπλάσια τα ποσοστά από πέρσι, έχει πάρει στο 70%. Εγώ λέω το εξής, κυρία Μωραΐτη. Εφόσον υπάρχουν από υπεύθυνους επιστημονικούς φορείς, όπως είναι η Επιτροπή Εμβολιασμών, που έχει 20 επιστήμονες, διεθνούς χείρους, ειδικούς λοιμοξιολόγους και όχι μόνο, και παίρνουν αποφάσεις για το θέμα των εμβολίων και της γρίπης, και εφόσον την εισήγησή τους την υιοθετεί το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΛΠΝΟ και τη δίνει ως πάγια θέση κάθε χρόνο με μικρές αλλαγές, λέω το εξής. Δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να υπάρχει προσωπική άποψη κάθε άλλου γιατρού. Εκτός κι αν είναι λοιμοξιολόγος, αν έχει ήδη αγνώσει, συμμετέχει σε έρευνες, είναι ειδική περίπτωση. Δεν νοείται γιατρός και ιδιαίτερα άλλων ειδικοτήτων, δεν θέλω να θίξω κανέναν, μπορεί να είναι άριστοι στον τομέα τους. Δεν νοείται όμως να δώσει συμβουλή ότι δεν πρέπει να κάνει το εμβόλιο, εκτός αν υπάρχει αποδεδειγμένα επιστημονικός λόγος, αλλεργία ή ιστορικό κάτι για το συγκεκριμένο άρθρο. Δεν νοείται να δοθεί τέτοια.
Θα πρέπει ο γιατρός, ακόμα και αν δεν συμφωνεί για δικούς του λόγους, δικαίωμά του, να πει η επιτροπή το συστήνει, το κράτος το συστήνει, πρέπει να το κάνεις. Αν είσαι στην ομάδα που λέει. Χαίρομαι που το ξεκαθαρίζετε, γιατί αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή τη μέγενη και σε αυτό το μετέωρο στάδιο του τι θα κάνω τελικά. Άλλα ακούνε από τους γιατρούς, άλλα βλέπουν ότι τίθενται σαν ορισμοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.